Αν ικανή να αντιμετωπίσει κάθε πρόβλημα, δείχνει η νέα κυβέρνηση με τελευταία χαρακτηριστικά παραδείγματα την πρωτοφανή καταστροφή στην Καρδίτσα, αλλά και τη δολοφονία του 36χρονου στο λιμάνι του Πειραιά. Στην Καρδίτσα, ήδη έξι άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, αμετρήτα σπίτια έχουν βυθιστεί και εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι αλλά και αγνοωμένοι. Αφού κάει και η χώρα και ο Βασίλης Κικίλια πήρε μια πίστοση χρόνου, παρόλο που ήταν θεωρητικά ο υπεύθυνο, ήρθαν οι φωτιέ να δείξουν την γύμνια του κρατικού μηχανισμού και την ανικανότητά του να αντιμετωπίσει κάθε φυσική καταστροφή. Σύμφωνα με πληροφορίε, η κυβέρνηση ήξερε για την καταστροφή που ερχόταν στην Καρδίτσα, αλλά δεν είχε σχέδια για να την αντιμετωπίσει. Αφού λοιπόν ο Βασίλης Κικίλια πήρε 0 και στη δεύτερη καταστροφή, κλήθηκε να αντιμετωπίσει στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Ήρθε ένα ακόμη Υπουργείο να βάλει τρικλοποδιά σε μια κυβέρνηση που δείχνει στην καλύτερη των περιπτώσεων κουρασμένη. Ο λόγος για τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Μιλητιάδη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έκανε μια αδιανόητη δήλωση λίγες ώρες μετά την δολοφονία του 36χρονου στο λιμάνι του Πειραιά. Η κυβέρνηση φαίνεται να βρίσκεται και πάλι με την πλάτη στον τοίχο, αλλά το ποσοστό του 41% που έλαβε στις εκλογές δείχνει ότι οι πολίτες έχουν κοντή μνήμη και ασέζησαν την τραγωδία των τεμπών λίγους μήνες πριν.